Κύριε Πρόεδρε, είναι πανθομολογούμενο ότι αυτό το κράτος έχει τεράστιες παθογένειες και έχει κυρίως μια απίθμενη γραφειοκρατία. Αυτό όμως κατ' ουδένα τρόπο μπορεί να αποτελέσει μια δικαιολογία για την Δημοτική Αρχή για τα 4 γεμάτα χρόνια καθυστέρησης στο να φτιάξει τις μελέτες εκείνες που ήταν απαραίτητες για την επισκευή των σχολείων. Και βέβαια εγώ κρατάω τα ηθικά διδάγματα από το λογίδριο του αντιδημάρχου επί παντός επιστητού, όπως έχω ξαναπεί. Κρατάω τα ηθικά διδάγματα, όμως αυτό που δεν θέλω είναι να μην μας οδηγήσει τελικά ο αντιδήμαρχος σε ψυχανάλυση. Διότι με όλα αυτά τα αμετροεπί που λέει θα καταλήξουμε σε ψυχανάλυση. Αυτό είναι βέβαιο. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είπατε ότι όλοι πρέπει να ομονοήσουμε ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που πρέπει να μας ενώσει και συμφωνώ μαζί σας, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε το σθένος να πείτε ότι 4 χρόνια μετά έχετε καθυστερήσει, ότι οι καθυστερήσεις αυτές απέβησαν κρίσιμες στην εκτέλεση του έργου και με παρησία να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δεν το έχετε κάνει. Το είπε βέβαια ο κύριος Μεσάρης ότι δεν τιμά κανένα μας αυτή η τετράχρονη καθυστέρηση. Και δεν τιμά εσάς ως Δημοτική Αρχή, διότι εσείς έχετε αναλάβει την αποφράδα πρώτη ημέρα του 11 τις τείχες της Κεφαλονιάς. Και θέλω παράλληλα να πείτε στα παιδιά του παραθαλάσσιου λυκείου στο Λιξούρι, όπως πλέον έτσι είναι αναγνωρίσιμο. Έτοιμα των Δημοτικών Συμβούλων είναι να μην καπνίζουμε εντός της αιθούσης. Θέλω να πείτε στα παιδιά του παραθαλάσσιου λυκείου που κάνουν μάθημα στο Τριανέμι και που όταν ο άνεμος σφυρίζει ακούγεται συναυλία στις αίθουσές τους, να τους πείτε ότι συγγνώμη που καθυστερήσαμε 4 χρόνια για σας. Αλλά βεβαίως τα θέματα της παιδείας για σας είναι καλαμπούρι. Ποτέ δεν πήρατε σοβαρά τα θέματα της παιδείας. Και δεν τα πήρατε σοβαρά διότι από τον Οκτώβρη, από τον Αύγουστο του 2014 μέχρι σήμερα έχουμε κάνει 100 συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. Παρακαλώ, και έχουμε Κατάκη. Συζητήσει 2.500 θέματα ή 2.500 εισηγήσεις και ποτέ δεν υπήρξε θέμα παιδείας. Έτσι κατατίθεται, έτσι καταγράφεται, έτσι αναγνωρίζεται το ενδιαφέρον σας για την παιδεία. Και θα ρωτούσα εγώ, σαν ρητορική ερώτηση το βάζω, ποιες άραγε είναι οι προτεραιότητές σας? Μήπως προτεραιότητά σας είναι η υγεία? Το Ματζαβινάτιο ετοιμάζεται να κλείσει. Φεύγουν οι ακτινολόγοι, συνταξιοδοτούνται, οι παθολόγοι, θα μείνει χωρίς προσωπικό. Το ακούσατε? Όχι. Πρέπει να κάνει κινητοποιήσεις ο Ματζουράτος, ο Αραβαντινός, ο Ρουκοτάς, οι εργαζόμενοι για να σας ευαισθητοποιήσουμε. Μήπως είχατε προτεραιότητα τα θέματα της δημοτικής περιουσίας? Σαφώς όχι. Παραιτηθήκατε και από τη δίκη του Σεπτέμβρη για την κληρονομιά του Τυπάλδου. Οι προχθεσινές 75% των μετοχών έχουν γίνει χθες 25 και σήμερα είναι ανύπαρκτες. Δεν θα βρείτε τίποτα από την κληρονομιά του Τυπάλδου. Μήπως έχετε προτεραιότητα την ασφάλεια των εγκαταστάσεων? Μας μιλήσατε ότι εσείς έκανατε παρέμβαση να υλοποιηθεί για την επισκευή των κτηρίων ο ΚΑΝΕΠΕ, ο κανονισμός επεμβάσεων, που σας τον είχε πει ο Τραυλός, το επαναλαμβάνω. Εσείς δεν ασχοληθήκατε με τον κανονισμό επεμβάσεων, τον ΚΑΝΕΠΕ. Στον καναπέ καθόσασταν και προσπαθούσατε να δώσετε λύσεις με τηλεκοντρόλ. Αυτό είχατε σαν προτεραιότητα. Θέλετε να δούμε αναλυτικά τις προτεραιότητές σας για την παιδεία, για το ΤΕΙ παραδείγματος χάρη, να πούμε τις θέσεις σας? Βγήκε ο Δήμαρχος σε συνέντευξη στο Radio Galaxy και είπε ότι οι συγχωνεύσεις θα φέρουν αναβάθμιση. Σε κανένα τρόπο όμως δεν θέλουμε να γίνουν καταργήσεις τμήματων. Μα έλα που θα γίνουν καταργήσεις τμήματων, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Όλοι το λένε στην εκπαιδευτική κοινότητα ότι το ΤΕΙ οδεύει προς κατάργηση μέσων των συγχωνεύσεων, παύλα αναβαθμίσεων, παύλα σεβασμού της τοπικότητας, παύλα ακαδημαϊκότητας και άλλων βαρύγδουπων εκφράσεων που στο τέλος θα σημάνουν το κλείσιμό του. Μήπως σκεφτήκατε το νέο λύκειο στον Άγιο Αντώνη
τότε καταβάζατε τα μπάζα στον Άγιο Αντώνη και το κάνατε χώρο επεξεργασίας όλων των μπαζών που θα ήταν προϊόντα κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων, απόλυτη κεφαλονιά και θα το δίνατε στον ελληνικό οργανισμό ανακύκλωσης. Ποιοι σας λέγανε να μην πάτε τα μπάζα γιατί θα γίνει το νέο λύκειο στον Άγιο Αντώνη. Τώρα κόπτεστε γι' αυτό. Και μήπως διαβάσατε και τις δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη που λέει ότι έχουμε πρόβλημα με τους όρους δόμησης και όλη τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και καταλήγει ότι θα περάσουν περίπου 20 μήνες και παραπάνω, λέω εγώ, θα μπει το 19 και δεν θα έχουμε νέο λύκειο στον Άγιο Αντώνη. Όλα ωραία. Αυτά σας πέρασαν απαρατήρητα. Εντάξει, εντάξει. Εγώ θέλω να καταλήξω. Μπράβο, ότι όπως πολλές φορές το έχω εντοπίσει, είστε μια ανίκανη δημοτική αρχή. Αλλά το τελευταίο σας προσόν είναι η πολυγνωσία. Διγλωσία ως προς τη βουλευτή, την οποία μέχρι προχθές τη ρίχνατε στο πίπτο εξώτερο και σήμερα έγινε υπεύθυνη, σοβαρή και συνδράμει το έργο σας. Ανεύθυνη και πολύγλωση όσον αφορά αυτά που λέτε. Τον Οκτώβριο του 2014 είπατε ότι έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο για θέματα των υποδομών της περιοχής μας. Και καταλήξατε σε ανακοίνωση του Δήμου ότι θα είστε έτοιμοι να δημοπρατήσετε τα σχολεία τον πρώτο μήνα του 2015. Αυτά λέγατε σε αυτές τις ανακοινώσεις του γραφείου τύπου. Ότι τον πρώτο μήνα του 2015 θα έχετε καταφέρει να δημοπρατήσετε την επισκευή των σχολείων. Και έχουμε τέλος του 2017 και ακόμα ευελπιστούμε ότι θα γίνουν οι περίφημες επισκευές που όλη η εκπαιδευτική κοινότητα ζητάει. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε επανειλημμένα μιλήσει για την ανεπάρκειά σας, για την ανικανότητά σας και τη χαρακτηριστική σας ολιγορία. Καλώς, τελειώνω. Κύριε, και θέλω στο τέλος λοιπόν, να κύριος... πείτε, θέλω στο τέλος, τελειώνω, να πείτε κυρίως στους μαθητές τι είναι όλες αυτές οι αδειοδοτήσεις, τα διαγράμματα κάλυψης, οι χαρτογραφήσεις, οι γεωτρήσεις, η έλλειψη προϋπολογισμών που τους μπουχτίσατε σήμερα και που έφυγαν από εδώ χωρίς να ξέρουν τι μέλη γενέστε αύριο. Εγώ δεν θα παραφράσω το Κικέρωνα, το Καμοβασίλης. Εγώ αυτό που θα παραφράσω είναι ένα δημόδες το οποίο λέει πολύ καλά και κατανοεί την κατάσταση και την αντιλαμβάνονται όλοι. Λέει λοιπόν το δημόδες αυτό, μαύρη είναι η νύχτα στα σχολιά, μαύρη σαν καλιακούδα. Εντάξει.